Το Περού είναι η γη με τις δραματικές αντιθέσεις. Συντετριμμένη και εκστασιασμένη νιώθω και ας έφτασα εκεί μετά 26 κράτη. Αν και τα τροπικά δάση καλύπτουν περισσότερο από το μισό της χώρας, τα δυτικά, το οικοσύστημα είναι τελείως διαφορετικό. Κάτω από τη σκιά της τεράστιας οροσειράς των Ανδέων, σε μήκος μεγαλύτερη των Ιμαλαΐων. Ο πολιτισμός Νόρτε Τσίκο άνθησε ακτές ειρηνικού μεταξύ 3000 και 1800 π.Χ. Μετέπειτα η Τσάβιν, η Παράκας, η Μοτσίκα, η Νάζκα, Γουαρί και Τσιμού. Τον 15ο αιώνα οι Ίνκας εξελίχθηκαν σε ένα πανίσχυρο κράτος, το οποίο με το τέλος του αιώνα αυτού αποτελούσε τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία στην προκολομβιανή Αμερική. Οι πολιτισμοί των Άνδεων ήταν γενικά βασισμένοι στη γεωργία, χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως η άρδευση, οι αναβαθμίδες. Επίσης η εκτροφή των καμιλοειδών της περιοχής, λάμα, άλπακα, γουανάκο, βιγκούνια και η αλληλεία ήταν σημαντική πόλη. Η οργάνωση της κοινωνίας βασιζόταν στην αλληλεγγύη, στην αδιανομή του πλούτου και οι πολιτισμοί αυτοί δεν είχαν τα στοιχεία της αγοράς και του χρήματος στην κουλτούρα τους. Πόσα λάμα και άλλα ζωάκια δεν με φίλησαν. Φιλήσα παντού. Το μαλλί του λάμα άλπακα έχει μια ιδιότητα να μην σκάς και ας το φορέσεις και στη ζέστη. Άλλωστε στο Περού πρωί ξεκινάς με πανοφόρι, μεσημέρι ευρίσκεσαι με κοντομάνικο και βράδυ ίσως να ευρίσκεσαι υπό τον Θεό. Το 1532 μια ομάδα Ισπανών κατακτητών γνωστή ως και κονστικαδόρες με αρχηγό τον Φρανσίσκο Πισάρο νίξαν τον αυτοκράτορα τον Ίνκας Αταουάλπα. Εδώ πετάω με τη Λατάμ εσωτερική πάνω από τις Άνδες για να φτάσω στον Πούλο. Η απαράμιλη ομορφιά των ορεινών τοπίων, τα ανέκυχτα Ινδιάνικα χωριά με τους μυστηριώδεις ναούς και το μεγαλείο του παρελθόντος που είναι παρόν σε κάθε βήμα καθυλό. Να ανέβουμε αυτό το μυστηριώδη τόπο. Πρώτο είχα στο νου μου στις επιθυμίες μου ύστερα από τα ζωάκια που ήθελα να προλάβω, να ιάνω, να δώσω τα γεφάρα μου. Και μια και λέμε ζωάκια, είδαμε ένα μωράκι άλπακα, πώς έκλαιγε. Και αυτά τα υπέροχα μέσα στο Μάχτσου πίσω. Για να φτάσω ως εδώ, με αεροπλάνο από Λίμα στο Κούσκο, πρωτεύουσα βασιλιά Μίνκας και από εκεί πήρα το τρένο για Ίγκουας Καλέντες, Δερμανερά. Το εισιτήριο ήταν μαγικό, Περουραίο. Μπήκα στο τρένο παραδείσου, διάσχισα την ιερή κοιλάδα. Ακούστε τις μουσικές του, δείτε το πανοραμικό τρένο. Σας έχω ξεχωριστό ρεπορτάζ που ελάχιστοι είδατε. Είναι πανοραμικό για να γραντεύεις τη σάντισα την οροφή με πεντακάθαρες τουαλέτες στο σταθμό, με μουσική εντός του, χάλα ερωτική και όλα τα 110 χιλιόμετρα κατά μήκος του ποταμού του ιερού αυτού ποταμού. Ναι, ιερού, το τοπίο είναι ευλαβικά σαγηνευτικό. Μόλις που χωρά το τρένο να με μεταφέρει. Αμέσως συνειδητοποιώ γιατί μόνο το τρένο φτάνει στο Μάχτσου. Η γραμμή ίσια που χωρά ανάμεσα στις απότομες κορυφές που υψώνονται πάνω από την όχθη του ποταμού Ουρουμπάμπα, του Ιερού ποταμού, την οποία ακολουθεί μέχρι την Ίγκουας Καλιέντες. Να γιατί χρειάζεται τουλάχιστον 4 ώρες για τα 110 χιλιόμετρα από το Κούσκο. Στο 82 χιλιόμετρο ξεκινά το περιβόητο μονοπάτι των Ίνκας. Δυστυχώς, δεν ακολούθησα το μονοπάτι των Ίνκας αυτή τη φορά, δεν έκανα όλα τα ανδραγαθήματα.
Από το Ίγκουας Γκαλιέντες πήρα το τουριστικό λεωφορείο και σκαρφάλωνα στις αλλεπάλληλες τροφές και απότομες για να φτάσω σε ένα κατάφυτο απόκοσμο περιβάλλον ύστερα από 8 χιλιόμετρα στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου όπου βρίσκεται και το Sanctuary Lodge των 400 δολωρίων τη βραδιά. Επικρατεί αδιαχώρητο σε άλλες εποχές, αλλά ήμασταν 5-6-10 τουρίστες και κάποιοι Περουανοί. Φαντάζομαι προ-κορονοϊού τι πατής με πατώσε θα γινόταν. Μέτρα ξανά και ξανά, θερμική κάμερα ξανά και ξανά. Στο τρένο του παραδείσου με 2 μάσκες και προσωπίδα, αν δεν είδατε το πλάνο θα το δείτε. Πάντα 2 μάσκες στο Περού, διότι έσπασε την πρωτιά σε θανάτους φέτος αρχές καλοκαιριού. Πληρώνεις 30 περίπου δολάρια, κάτι τόσο, περιμένεις την ουρά και ύστερα από αρκετή ώρα ανάβασης σε καλντερίμια, πέτρινα, σε χωματόδρομους, σε ζούγκλα, απότομη, φθάνω στον ιερό τόπο. Όταν πρωτοαντικρίζω αυτή τη θέα, μεταφέρομαι απόκοσμα σε παραμύθι. Έκσταση. Είναι αληθινό. Ο βαθμός ταλαιπωρίας, εδώ είναι το πλάνο με τις 2 μάσκες και την προσωπίδα μέσα στο τρένο. Έλεγα, όλη η ταλαιπωρία, ο βαθμός αυτός μετατρέπεται σαν ακούφιση. Ευλάβεια για τα όσα σου δίδει η αρμονία σύμπαντος που εκεί σ' αγγίζει και ευλαβικά υποτάσσεσαι. Ο αρχαιολογικός χώρος που απλώνεται μπροστά μου δεν μοιάζει με τίποτα άλλο στον πλανήτη. Είναι σαν ακροβατή ανάμεσα σε κατακόρυφους ορεινούς όγκους τους οποίους κόβει σαν μαχαίρι το φαράγγι του Ρουμπάμπα. Εκατέρωθεν, βλέπετε όσα μπορείτε να καταλάβετε από τις φωτογραφίες που έχω. Προσοχή, όχι πανικός για τα υψόμετρα του Περού. Εγώ είχα διαμείνει στα 5.000 μέτρα Ιμαλάια και όταν έβλεπα ιατρούς να λαμβάνουν οξυγόνο και πάσης φύσεως φάρμακα να μασάνε φύλλα κόκα σε δότρο μου κρατήθηκα. Τα Ιμαλάια, λέω, ήσουν και νεότεροι 15 χρόνια. Μήπως εδώ δεν αντέξεις. Λοιπόν, μπορεί να τρομοκρατηθεί και ο πιο ατρόμητος. Όχι, άντεξα με ούτε μάσιμα φύλλων κόκας, ούτε οξυγόνο, ούτε χάπια. Μετά την κάθοδο συνεπαρμένη, δεν πατούσα στη γη. Χάθηκα στην πόλη. Εκεί βρήκα πολλές γατούλες μέσα στα καταστήματά τους και τις είχαν αγκαλιά. Τα σκυλάκια τα 20, τα όλα ενδεδειμένα, αλλά τα δέσποτα λίγα έξω από τους ιστορικούς χώρους των πόλεων, γιατί στα χωριά των 5.000 υψόμετρο σε αθλία κατάσταση. Ελάχιστα όμως. Χωρίς ΜΚΟ να τα εκμεταλλεύονται, οι δήμοι εμβολιάζουν και του πτωχού το κατοικίδιο. Τα γάλματα του κόνδωρα, άλλων μυθικών προσώπων και ηρώων τους στην πόλη, ήταν επιβλητικά και το βράδυ στο ξενοδοχείο της κοιλάδας ένιωσα να έχω άλλο δέρμα και μαλλιά. Μωρού, τόσο θεραπευτικά είναι εκεί όλα. Δικαίως καλούνται η ιερή κοιλάδα και η ιερός ποταμός. Εάν σας άρεσε το βίντεο, εγγραφείτε και κοινοποιήστε για να σας έχω κι άλλα του είδους.